η κυβέρνηση με τις συγκεκριμένες αλλαγές που προβλέπονται στο και εισάγει βέβαια μέσω του νομοσχεδίου, τι προσπαθεί να διαχειριστεί. Προσπαθεί να διαχειριστεί υπαρκτά προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα πορεία της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 και πλέον χρόνια. Εδώ θα θέλαμε να σημειώσουμε το εξής, να επισημάνουμε μάλλον, σε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αξιολόγηση του ψυχαργός που εδώ και καιρό έχει γίνει αυτό, προκύπτει, όπως λένε, ότι οι ανομοιομορφίες και τα κοινά είναι έκδηλες στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δεν συντονίζονται, είναι συχνά ακατάλληλες. Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές που έχουν λίγες ή και καθόλου υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ τα μεγαλύτερα κενά εντοπίζονται στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους και στις ψυχογεριατρικές υπηρεσίες. Ο ιδιωτικός τομέας, συνεχίζει η έκθεση αυτή, ο ιδιωτικός τομέας της υπηρεσίας ψυχικής υγείας κυριαρχεί και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν τη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κλείνουμε τα εισαγωγικά. Αυτή λοιπόν η ενιοποίηση που προωθείται μέσω του και του νομοσχεδίου, σε αυτό ακριβώς στοχεύει, που αναφέρεται και η Επιτροπή που έκρινε το πρόγραμμα Ψυχαργός. Να οριστούν δηλαδή ενιαίοι κανόνες λειτουργίας, κοστολόγησης και χρηματοδότησης και να διασυνδεθούν οι ελάχιστες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με την πανσπερμία των δομών του ιδιωτικού τομέα. ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ιδιώτες γιατροί, ιδιωτικές επιχειρήσεις και πάει λέγοντας. Και με δεδομένο τον πολυκερματισμό επιχειρείται μέσω των δικτύων που δημιουργούνται να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά και τη δεδομένη πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό των δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας. Και αυτό ακριβώς διαπνέει και όλα τα άρθρα που αφορούν το κομμάτι της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπως και ξεκινώντας δηλαδή με το άρθρο 3, όπου γίνεται η απαρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίες λόγω και της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχους ακριβώς εξαιτίας αυτών των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι αδύνατο να υπάρξουν. Όμως δείτε για παράδειγμα, οι υπηρεσίες ψυχικής για παιδιά στο δημόσιο τομέα αφορούν σε ελάχιστες υπηρεσίες αξιολόγησης, όλοι τα ξέρετε. Αντίστοιχα για διάγνωση, συνταγογράφηση των απαραίτητων θεραπείων. Για τις θεραπείες που προτείνονται, οι γονείς τι θα πρέπει να κάνουν? Θα πρέπει να αναζητήσουν ιδιωτικά κέντρα για να τις πραγματοποιήσουν. Ενώ αυτό είναι σε πρωτοβάθμιο. Ενώ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ελάχιστες κλίνες σε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Με συνέπεια, ακόμα και τα τραγικά περιστατικά που έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας με εφήβους που χρήζουν νοσηλείας να νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές κλινικές ενηλίκων. Γεγονός που μόνο θεραπευτικό δεν είναι, ή περιστατικά εισαγγελικών παραγγελιών που δεν μπορούν καν να ελεγχθούν στον χρόνο που πρέπει. Ποια λοιπόν από τις ελάχιστες και τραγικά υποστελεχωμένες υπηρεσίες θα πραγματοποιεί την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση από αυτό που προϊονίζει, αυτό που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσω του νομοσχεδίου? Αυτό θα θέλαμε να μας το απαντήσετε ή τέλος πάντων να τοποθετηθείτε. Πώς θα γίνουν αυτά? Και φυσικά επαναφέρουμε ξανά πρόταση, επειδή ακούμε τόσες μέρες αλλά και το προηγούμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, το συγκεκριμένο. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη ή δεν είναι απαραίτητη? Για μας είναι απαραίτητη, φυσικά. Η ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο και απαραίτητη, με το απαραίτητο μάλλον μόνιμο προσωπικό, το ειδικευμένο, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Είναι ή δεν το κάνετε? Λοιπόν, άρθρο 4, που μιλάει για την σύσταση του ΕΔΥΠΣΥ. Βασική λογική που διαπνέει το νομοσχέδιο είναι ότι δεν υπάρχει, συνδυάζοντάς το και με το προηγούμενο άρθρο, ότι δεν υπάρχει έλλειψη δομών, αλλά κακή διασύνδεση μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, με το άρθρο αυτό τι θέλετε να πετύχετε? Τη διασύνδεση των δομών πέρα και πολύ μακριά από τη λογική της κοινοτικής ψυχιατρικής, αλλά και από την κοινή λογική, θα λέγαμε. Στο άρθρο 6, δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο ΕΣΥ. Εδώ προβλέπεται ότι στο ΕΔΥΠΣΥ εντάσσονται όλες οι μονάδες ψυχικής υγείας του ΕΣΥ. Και αυτό βέβαια που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο άρθρο είναι η μετατροπή των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων, δηλαδή
του Ψήνια, στο Δαφνί και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη σε αποκεντρωμένες μονάδες. Πλην των τμήματων απεξάρτησης που αυτά θα οδηγηθούν, θα ενταχθούν, συγγνώμη, στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου των ΕΟΠΑΕ. Και στην πράξη πρόκειται για σταδιακή κατάργησή τους. Σας αρέσει, θα σας αρέσει η λέξη. Η ιστορία των τελευταίων ετών και στον χώρο της υγείας και όχι μόνο, με αυτού του τύπου τις πρακτικές, εκεί οδηγήσανε μια σειρά από, και οδηγούν μια σειρά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιου χαρακτήρα δομές. Στο άρθρο 7, η μεταφορά στις διοικήσεις των υγειονομικών υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του περιουσιακού στοιχείου, προσωπικού και πάει λέγοντας. Εδώ πρόκειται για μια ρύθμιση που είναι μέρος του μέτρου κατάργησης των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων. Και η εμπειρία λέει ότι και με αυτό το μέτρο, ότι και σε αυτό το μέτρο θα στηριχτεί η πλοήγηση, η περιπλάνηση όπως περιγράφεται του προσωπικού. Στο άρθρο 8 για τους διασυνδεόμενους φορείς παροχήν υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής, το ΕΔΙΨΗ. Λοιπόν, στο άρθρο προβλέπει ειδικά, πιο συγκεκριμένα, ότι το δρομοκαίδιο θα διασυνδέεται όχι με το Δαφνί, το οποίο καταργείται, αλλά με τις μονάδες ψυχικής υγείας. Και επί της ουσίας θα μετατραπεί σε κέντρο για διαχείριση των ακούσιων νοσηλιών. Όπως μεθοδεύεται καιρό τώρα εξάλλου, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο. Και δεύτερον, το ΕΚΕΠΣΥΑ ως μονάδα ψυχικής υγείας θα προσφέρει το προσωπικό της για περιπλάνηση εντός της υγειονομικής περιφέρειας, όπου κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη κάθε φορά. Αυτό, για μας είναι κεντρικό ζήτημα σε ό,τι αφορά ένα από τα κεντρικά μάλλον σημεία του νομοσχεδίου. Ουσιαστικά το προσωπικό που θα εργάζεται στον ΕΔΙΨΗ θα λειτουργεί ως πυροσβεστική ομάδα που θα καλείται να συνδράμει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και οι οποίες, είναι στο εμπαρόδο, καταστάσεις είναι κανόνας πια με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Τη στιγμή που οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαιτούν σταθερότητα, το γνωρίζετε καλά, απαιτούν σταθερότητα στα πρόσωπα, βασίζονται στη θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο θεραπευτή και στον θεραπευόμενο και όχι σε θεραπείες ή σε θεραπευτές, συγγνώμη, καμικάζι, όπως προγραμματίζεται. Στο άρθρο 10, εποπτευόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ιδιωτικού δικαίου, που προβλέπεται δηλαδή κάθε είδους ιδιωτική φορείς, ΜΚΟ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, για μας αυτό που είναι και η ουσία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και βέβαια κριτική που κάνουμε σε αυτό, είναι από την αρχή, αν θέλετε, από τότε που κατατέθηκε το νομοσχέδιο και προβλέπονταν υπήρχε αυτή η πρόβληση. Το κράτος τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να αποποιηθεί σταδιακά την ευθύνη του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αφήνει στο δημόσιο ένα ελάχιστο δίκτυο υπηρεσιών και το υπόλοιπο κομμάτι ανατίθεται σε ιδιώτες με το αζημίωτο βέβαια, είτε μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν ξεμπερδεύεται, όπως και οι προηγούμενοι που προωθούσαν την αντίστοιχη ή υλοποιούσαν την αντίστοιχη πολιτική, εξεμπερδεύεται με την ιδρυματοποίηση όπως καφιούνται, λες και αυτή η ιδρυματοποίηση δηλαδή είναι αποκλειστικό μονοπόλιο των δημόσιων δομών. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά και εσείς ο Υπουργός, αλλά και όσοι ασχολούνται ειδικότερα στον χώρο της ψυχικής υγείας, ότι ακριβώς η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στα πλαίσια της αποϊδρυματοποίησης, ότι η ιδρυματοποίηση μπορεί να συμβεί και συμβαίνει δηλαδή και στις μικρότερες σε μέγεθος δομές της πολυάριθμης ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Γιατί? Γιατί είναι πολιτική επιλογή και της παρούσας κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων να μην αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες και σε όλα τα επίπεδα. Πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση. Και να συνδέονται μεταξύ τους και αντίστοιχα αυτές να συνδέονται με χώρους μάθησης, εργασίας, κατοικίας κλπ. Αλλά τι κάνετε? Έρχεστε και τα αναθέτετε σε ΜΚΟ και άλλους φυσικά ιδιώτες, χωρίς κανένα σχεδιασμό και βέβαια στα πλαίσια μιας άναρχης ανάπτυξης. Και τα αποτελέσματα λοιπόν τα ζούμε καθημερινά με ανθρώπους που ταλαιπωρούνται μπαινοβγαίνοντας σε νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα, ασθενείς που αφήνονται έξω από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία γιατί οι ΜΚΟ για παράδειγμα που τους φιλοξενούσαν κλείνουν και άλλα πολλά παραδείγματα μπορούμε να πούμε γύρω από αυτό το θέμα. Στο άρθρο 14 για τη σύσταση και στελέχωση των διευθύνσεων ψυχικής υγείας στις υγειονομικές περιφέρειες. Δύο ζητήματα θα βάζουμε εμείς
και αναδεικνύουμε και φυσικά είμαστε αντίθετοι. Το πρώτο που αφορά δηλαδή τη σύσταση ψυχιατροδικαστικού τμήματος και φυσικά η συμβάση ορισμένου χρόνου για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Τώρα, η σύσταση του ψυχιατροδικαστικού τμήματος τι στόχο έχει? Τη διαχείριση περιστατικών που εμπλέκονται με τον νόμο. Είναι χρόνια φυσικά επιδίωξη και της κυβέρνησης και προηγούμενων η δημιουργία τμήματων διαβαθμισμένης ασφάλειας που βασίζεται στη διαιώνιση όμως της αντίληψης του επικίνδυνου σε εισαγωγικά ή εκτόση σε εισαγωγικά ψυχικά ασθενή. Και όπως έχουμε τοποθετηθεί και ως κόμμα παλιότερα, αυτή η συμπεριφορά, η βίαιη συμπεριφορά που είναι σύμπτωμα ψυχικής νόσου απαιτεί ή όχι? Εμείς λέμε ότι απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία των ασθενών αυτών και όχι την τοποθέτησή τους σε ειδικά τμήματα που να λειτουργούν με κατασταλτικούς όρους, με συγκεκριμένο χρόνο νοσηλείας, στέρηση αδειών και πάει λέγοντας. Γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί και αποδειχθεί ή μπορεί να αποδειχθεί ότι παρεμποδίζει και την ίδια τη θεραπεία. Εξάλλου, ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας περίθαλψης θα μπορούσε να αποτρέψει ακριβώς τη μεγάλη πλειοψηφία τέτοιου είδους συμπεριφορών. Στο άρθρο 16 για την ίδρυση δηλαδή, του Μονάδου Ψυχικής Υγείας και τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που εμπλέκονται με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Πέρα από τη σύσταση, αυτό που είπα προηγουμένως, του τμήματος δηλαδή του ψυχιατροδικαστικού, εδώ τι προβλέπεται? Δημιουργία τέτοιων ξεχωριστών μονάδων μέσα μάλιστα από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ακριβώς μας παραπέμπει στην απαράδεκτη δημιουργία τμήματων διαβαθμισμένης ασφάλειας υψηλής ή μέσης κτλ. Που βασικό κριτήριο όμως, συνδέοντάς το δηλαδή και με το προηγούμενο άρθρο που τοποθετηθήκαμε, κριτήριο δεν θα είναι η διάγνωση αλλά η αξιόπινη πράξη που έχει τελέσει το άτομο. Άρα θα πρόκειται για δομές με καθαρά κατασταλτικό χαρακτήρα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι γιατροί, αντίστοιχα το υπόλοιπο προσωπικό, θα προσπαθούν να θεραπεύσουν στερούμενοι πολλές φορές και τα ίδια τα θεραπευτικά μέσα. Γενικά η λειτουργία ψυχιατροδικαστικού τμήματος και η ίδρυση και η λειτουργία ξεχωριστών μονάδων κατά εμάς είναι άκρως αντιεπιστημονική και αντιδραστική λογική. Γιατί οι διαταραχές συμπεριφοράς, όπως η επιθετικότητα, είναι εκδηλώσεις στα πλαίσια ψυχικών διαταραχών και συνεπώς η θεραπεία της ασθένειας μπορεί να τις μειώσει σημαντικά ή ακόμα και να τις εξαλείψει. Και από τη στιγμή που αρχίζει και για όσο συνεχίζεται η θεραπεία, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να θεωρούνται επικίνδυνοι, όπως για παράδειγμα μπορεί να κριθούν ότι ήταν τη στιγμή που διέπραξαν την αξιόπινη πράξη ή στην οξία φάση της νόσου τους κατά την άφηξή τους σε μονάδα υγείας των νοσοκομείων προκειμένου. Και το διάστημα που απαιτείται για να ρυθμιστεί η ψυχική νόσος εξατομικεύεται. Όλοι το γνωρίζετε αυτό. Ανάλογα βέβαια με τη βαρύτητα, την πρόγνωση της διαταρχής και μια σειρά άλλους παράγοντες. Και αυτό που προέχει ποιο είναι? Να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ασθενείς θα έχουν απρόσκοπτα πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες για όσο διάστημα απαιτείται εντός ή εκτός του νοσοκομείου. Και η θεραπεία τους θα πρέπει να γίνεται με διαδικασίες που ισχύουν για όλους τους ψυχιατρικά ασθενείς. Φυσικά με σεβασμό των αναγκών τους και των δικαιωμάτων τους. Τώρα, ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είναι προβληματικό και το σημείο που αναφέρεται στα παιδιά και τους εφήβους που εμφανίζουν, όπως αναφέρεται, αποκλίνουσα συμπεριφορά. Και αντίστοιχα τις δομές που θα δημιουργηθούν για αυτά. Ακόμα και αν αφήσουμε κατά μέρος τις το ποιες συμπεριφορές σήμερα βαφτίζονται από το σύστημα αποκλίνωσης και παραβατικές. Υπάρχει περίπτωση αυτές να θεραπευτούν μέσα στα αναμορφωτήρια που ευαγγελίζεται το Υπουργείο, ο Υφυπουργός ή έξω από το σύστημα που τις γεννά, μακριά από την οικογένεια, το σχολείο, το συνομιλίκος που τις τροφοδοτούν. Μόνη απάντηση για μας είναι ποιο? Η οργανωμένα λειτουργούσα πρωτοβάθμια φροντίδα που θα πρέπει να διασυνδέεται με τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν μέσα στα σχολεία όπου θα εντοπίζονται τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο για εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών και αντίστοιχα να πλαισιώνονται με τον καλύτερο τρόπο είτε μέσω ατομικής παρέμβασης, κατ' επέκταση κοινωνική ένταξη μετά, οικογενειακή θεραπεία
και πάει λέγοντας. Στα άρθρα 19-21. Εδώ είμαστε κάθετα αντίθετοι με την ίδρυση και λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας. Στα άρθρα 62-63-64, κύριε Πρόεδρε, θα υπάρξει μια ανοχή. Κάποια άρθρα θα έχουμε και την αυριανή συνεδρίαση σε ό,τι αφορά κυρίως το κομμάτι των εξαρτήσεων. Προχωρήστε. Θα τοποθετηθούμε αύριο. Απλώς να ολοκληρώσω το ένα μεγάλο μέρος των άρθρων του νομοσχεδίου που κατά τη γνώμη μας καθορίζουν και τη συνολική στάση μας απέναντι στο νομοσχέδιο και την ψήφο. Έτσι λοιπόν στο 62-63-64 πρόκειται για μέτρα που με διάφορες παραλλαγές και αναλογίες έχουν εφαρμοστεί τώρα, δεν είναι άγνωστα και στο παρελθόν, όμως ούτε τα προβλήματα λύσαν τις υποστελέχους των δημόσιων νοσοκομείων και σήμερα βέβαια προβλήματα μάλλον που σήμερα εμφανίζονται πολύ πιο οξυμένα. Και αυτό δεν είναι κεραυνός συνεθρία, ούτε έβρεξε ο ουρανός αυτό το πρόβλημα, το κατέβασε, δεν είναι ουρανοκατέβατο. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι η πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης που συνεχίζει απαρέγκλα την πολιτική στην υγεία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Που βάση της φυσικά είναι ο πυρήνας της είναι η εμπορευματοποίηση και η επιχειρηματική δράση των μονάδων, των δημόσιων μονάδων υγείας. Και σε αυτή την πολιτική οφείλεται το πάγμα των προσλήψεων και όταν μάλλον αυτές γίνονται και όσες είναι, συνυπάρχουν ακριβώς οι όροι της δραστικής περικοπής μισθών, επιδείνωση των όρων δουλειάς με τις εφημερίες ακόμα και 15 μέρες και πολύ παραπάνω για μερικά επαρχιακά νοσοκομεία, χωρίς την αντίστοιχη υποδομή σε εξοπλισμό, ιατρομηχανολογικό και φυσικά η γνωστή ιστορία που κρατάει καλά εδώ και χρόνια και με επανειλημμένα νομοθετήματα δίνεται παρατάσεις στην λειτουργία αυτών των κατευθύνσεων είναι ποιες, οι μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα για να μπαλώνονται τρύπες ανοίγοντας άλλες τρύπες από εκεί που μεταφέρεται προσωπικό. Και αντίστοιχα έχουμε συνεχώς και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα την επιδείνωση των επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών των γιατρών και βέβαια σε καθεστώς αυξημένης ακρίβειας που μαστίζει την πλειοψηφία του λαού μας. Επομένως, αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα με τις πολιτικές τους, όπως και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, αλλά μιλάμε για τη σημερινή κυβέρνηση τώρα, είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς αναπαράγουν για να τροφοδοτούν το πρόβλημα αυτό και μάλιστα είναι μέρος του προβλήματος. Εμείς αυτό λέμε. Και εδώ υπάρχουν και κάποια ζητήματα, ερωτήματα αν θέλετε. Όταν λοιπόν με τις ρυθμίσεις που θέλετε εσείς τώρα να προωθήσετε με αυτά τα άρθρα 62, 63, 64, όταν υπάρχει ένας γιατρός, ακόμα και με διπλασιασμό των αποδοχών, όπως προβλέπετε ή... Ναι, μπορεί να ανταποκριθεί αυτός ο γιατρός στις ανάγκες ασφαλώς αντιμετώπισης των ασθενών με τις απέραντες ώρες δουλειάς και εφημέρευσης. Εμείς λέμε όχι. Και η ίδια η ζωή μας επιβιώνει, το βλέπουμε. Δεύτερον, το ζήτημα του επιδόματος σύντησης και στέγασης από δήμους και περιφέρειες, πώς θα δοθεί σε περιοχές που υπάρχει είτε σοβαρή έλλειψη γιατρών ή γιατί οι τοπικές διοικήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν αυτού του τύπου τα επιδόματα ή τις προβλέψεις για σύντηση, στέγαση κτλ. Τρίτον, η αύξηση της αποζημίωσης των γιατρών που μετακινούνται από τα 1.800 στα 2.100, δηλαδή τα 300 ευρώ παραπάνω θα κάνουν πιο ελκυστικό το καθεστώς των μετακινήσεων, όταν ακόμα και οι γιατροί δηλαδή πλέον στο Εθνικό Σύστημα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτά που παίρνουν από τη δουλειά τους με τις ανάγκες της ίδιας της ζωής και πολύ περισσότερο με αυτό που βιώνουν στον εργασιακό χώρο, δηλαδή στα νοσοκομεία. Το ίδιο επίσης ισχύει και για το κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής των γιατρών για τις άγονες και προβληματικές περιοχές και επιπλέον κινήτρο για τις άγονες ειδικότητες. Δείτε, αν το πάρουμε και το δείτε, μπορεί να κάνω και λάθος στον αριθμό, δεν θα πω αριθμό, αλλά σταδιακά όλα τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να αξιοποιηθεί η παλιότερη, πολύ παλιά διάταξη περί αγώνου και των υπεργετημάτων συσταγωγικά, το βάζω για τους γιατρούς εν προκειμένου, υγειονομικούς,
προκειμένου να στελεχώσουν περιοχές στην περιφέρεια, στην επαρχία, κηρύσσετε συνεχώς περιοχές άγνωσης. Εδώ φτάσατε μέχρι και έξω από τα Γιάννα να πείτε ότι είναι άγνωστη περιοχή. Και Κέρκυρα και πάει λέγοντας. Στην ουσία η επικράτεια σιγά σιγά και η υπηρετική Ελλάδα σταδιακά θα γίνει μια άγνωστη περιοχή στο σύνολο. Όμως δεν είναι αυτό το βασικό. Είναι ένα ζήτημα βέβαια. Αλλά το βασικό είναι ποιο? Ότι άγνωστη και προβληματική είναι η ίδια σας η πολιτική. Και η δική σας και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτή λοιπόν της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης και της δημόσιας υγείας και γενικότερα της ενίσχυσης της επιχειρηματικής λειτουργίας της υγείας. Και εμείς ρωτάμε, μπορεί αυτό το οικονομικό κίνητρο που προβλέπεται να αντισταθμίσει την εντατικοποίηση της δουλειάς? Και στο κάτω-κάτω, γιατί να επιλέξει ένας γιατρός να πάει σε ένα νοσοκομείο όταν είναι αναγκασμένο, όταν γνωρίζει ότι θα είναι αναγκασμένος να κάνει έως από 7, 8 μέχρι και 15 εφημερίδες? Και επιπλέον επισημαίνουμε ότι και η κυβέρνηση συνεχίζει ακριβώς την ίδια προκλητική πρακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να χορηγεί αυτό το πενιχρό επίδομα του άγωνο, της άγωνης περιοχής τέλος πάντων, με βάση τους βασικούς μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ του 1983. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, σας το είπαμε και χθες με τη σύντομη παρέμβαση στην έναρξη της Επιτροπής, ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι πιο ανοιχτή προκήρυξη πρόσληψης σε συνδυασμό με την κατάργηση των νόμων περικοπής των μισθών των γιατρών, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, την εξασφάλιση όλων των εργασιακών, επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών των γιατρών. Αυτά είναι τα βασικά, τα ελάχιστα, που όχι μόνο αυτά, αλλά και τα συγκεκριμένα, με υπομνήματά τους και με παραστάσεις και με διεκδικήσεις, όχι τώρα, ούτε ένα χρόνο. Εδώ και τουλάχιστον 5-6 χρόνια, όλοι οι υπουργοί, άντε να το περιορίσω στη σημερινή κυβέρνηση υγείας, το έχουν στα χέρια τους από την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. Τι έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση? Τίποτα. Ακριβώς τίποτα από όλα αυτά που σας βάζανε και οι νοσοκομειακοί γιατροί, τα ακούσατε και χθες εντάχει στην Επιτροπή Φορέων, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, πόσα χρόνια θα πρέπει να περάσουν για να ικανοποιηθούν? Γιατί είναι δίκαια αιτήματα. Εκτός αν λέτε ότι δεν είναι.